Συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μαζευτήκαμε και το απόγευμα σήμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο το οποίο χαρακτηρίστηκε το νομοσχέδιο της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια. Όλο το προηγούμενο διάστημα, χιλιάδες φοιτητές και μαζί τους οι εργαζόμενοι, η υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και το άλλο δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, βρισκόμαστε στο δρόμο παρά τα κατασταλτικά μέτρα και τους περιορισμούς που έχει βάλει η κυβέρνηση. Με μία τακτική η οποία δεν είναι άγνωστη. Πολλά νομοσχέδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν περάσει Πάσχα και Αύγουστο προκειμένου να αποφύγουν τις κινητοποιήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή τη φορά και με τα πανεπιστήμια να είναι σχεδόν ένα χρόνο κλειστά με τους φοιτητές αναγκαστικά απόντες, έχουν επιταχύνει το νομοθετικό έργο και περνάνε και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ ακολουθεί και άλλο νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια τακτική ακολουθούν και για τα υπόλοιπα. Η παραγωγή τους σε νόμους την τελευταία χρονιά είναι πάνω από 100, ελάχιστοι εκ των οποίων έχουν κάποια σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν θα περάσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που νομοσχέδιο γίνεται νόμος και παρόλα αυτά μένει στα χαρτιά. Και το επόμενο διάστημα οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και ολόκληρη η εργατική τάξη θα υψώσει εμπόδια, θα αχρηστέψει όλες αυτές τις προβλέψεις. Προβλέψεις οι οποίες θέλουν να αυξήσουν την καταστολή στα πανεπιστήμια και το κάνουν προληπτικά. Περιμένουν αντιδράσεις από τους φοιτητές, περιμένουν αντιδράσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί περικόπτουν την τακτική χρηματοδότηση και ψάχνουν στις τσέπες των εργαζόμενων, στις τσέπες των οικογενειών των φοιτητών, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να σπουδάζουν τα παιδιά. Υψώνουν ταξικούς φραγμούς για το ποιοι θα μπουν στα πανεπιστήμια, ποιοι θα τελειώσουν και πότε. Η φοιτητική μέρη να είναι ανύπαρκτη, οι εργασιακές σχέσεις στα πανεπιστήμια όλο και περισσότερο ελαστικές. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν και το προσπαθούν εδώ και 20 χρόνια από την Πολόνια και μετά είναι να προσδέσουν όλο και πιο σφιχτά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο άρμα της επιχειρηματικής λειτουργίας των συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτό επιταχύνουν τώρα και αυτό είναι στο οποίο εμείς υψώνουμε φραγμούς μαζί με τους φοιτητές και με το σημερινό συλλαλητήριο, στο οποίο εκτός από τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, συμμετέχουν σωματεία και σύλλογοι από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτή είναι η κατεύθυνση, συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτός είναι ο δρόμος. Μαζικά, οργανωμένα, με πειθαρχημένη απειθαρχία στα μέτρα της κυβέρνησης, θα συνεχίσουμε μέχρι να τους τεινάξουμε τα χέρια στον αέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη.